Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε ηλεκτρονικά με την Θεσσαλονίκη. Εκεί θα συναντήσουμε τον κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρυσόστομο Σταμούλη, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε τα όσα συμβαίνουν και στον χώρο της Εκκλησίας και στην κοινωνία μας με την πανδημία, αλλά και λίγες μέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή που κουβεντιάζω μαζί σας και θέλω τα φώτα σας για τα όσα συμβαίνουν. Ξεκινώντας από ένα ερώτημα που θα μπορούσε να έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Τελικά η Ελλαδική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία για να το κάνω πιο γενικό, αντί να αποτελέσει λύση του προβλήματος, έγινε μέρος του προβλήματος? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε για να κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει μέρος του προβλήματος. Θέλει να είναι λύση του προβλήματος. Θέλει να είναι στη λύση του προβλήματος και γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας αλλά και από την Ιεραρχία προκειμένου οι πιστοί να κατανοήσουν ότι το θέμα του εμβολιασμού των μασκών δεν είναι θέμα εκκλησιαστικό, αλλά είναι θέμα αποκλειστικά ιατρικό. Εν τούτης, η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο καράβι, ένας μεγάλος χώρος, στον οποίο αναπτύσσονται και άλλες φωνές και αυτές οι άλλες φωνές έχουν χαρακτηριστικά υπερσυντηρητικής ταυτότητας έως σημείου να αγγίζουν τα όρια του φονταμενταλισμού, κάποιες φωνές, οι οποίες δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα και νομίζω σε αυτές αναφέρεστε όταν λέτε ότι η Εκκλησία γίνεται μέρος του προβλήματος. Θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να χαρίσουμε σε αυτές τις φωνές το σύνολο της Εκκλησίας. Το πρόβλημα είναι ότι η ιεραρχία όμως δυσκολεύεται πολλές φορές να επικοινωνήσει με αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους γέροντες, όπως οι ίδιοι ονομάζονται, πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι υποκινούν έναν ολόκληρο κόσμο, πολλούς πιστούς, σε μία σε εισαγωγικά ανταρσία απέναντι στη ζωή. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που αρχικά θέσατε στην κουβέντα περί της μάσκας, και επειδή έχετε εξειδίκευση στη δογματική, έχει καμία σχέση το δόγμα της Ορθόδοξης πίστης με την μάσκα? Ακούσαμε φωνές από τους γέροντες και όχι μόνο, και από τους ζηλωτές πιστούς να λένε ότι ο Θεός δεν μας θέλει μασκοφόρους και δεν πρέπει να κρύβουμε το πρόσωπό μας. Έχουμε την ικανότητα να κρύψουμε το πρόσωπό μας φορώντας μια μάσκα, εννοώ από το Θεό? Ναι, ναι. Είναι παντελώς αθεολόγητο. Και είναι άκρως προβληματική μια τέτοια θέση. Αποδεικνύει έλλειψη θεολογίας, γνώσεως της Ορθοδόξης θεολογίας, αλλά και εμπειρίας εκκλησιαστικής ζωής. Ξέρετε, όταν πηγαίνουμε στο ναό και είναι χειμώνας, φοράμε τα ρούχα μας. Φοράμε το πανοφόρι μας, προκειμένου να μην κρυώσουμε, να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στον εαυτό μας. Η μάσκα είναι ακριβώς ένα τέτοιο μέσο, προκειμένου να προφυλάξουμε τον εαυτό μας από μια συγκεκριμένη ασθένεια. Δεν προσβάλλεται ο Θεός από τέτοιες ενέργειες. Το αντίθετο, θα έλεγα, ότι η αγάπη του επιβάλλει το σεβασμό στον εαυτό μας και το σεβασμό στους άλλους. Συνεπώς, κανένα θεολογικό πρόβλημα δεν υπάρχει και καθόλου δεν θίγεται το Άγιο Πνεύμα, διότι ακούστηκε και από πανεπιστημιακούς θεολόγους ότι η μάσκα αποτελεί προσβολή του Αγίου Πνεύματος. Είναι αναλυθές, είναι προβληματικό, βρίσκεται στον αντίποδα της Ευαγγελικής ζωής. Οι πιστοί, τα μέλη της Εκκλησίας παίρνουν όλα τα μέτρα όταν πρόκειται για θέμα υγείας, προκειμένου να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους και το σύνολο του κόσμου. Να πάμε λίγο και στο εμβόλιο. Γιατί έχουμε ακούσει ότι βάζετε μέσα σας τον σατανά ή απίθανα πράγματα. Τι λέτε για όλα αυτά? Εντάξει, προβληματίζομαι. Αρχικά θα πρέπει να πω ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός που όλα αυτά δηλώνουν απουσία κατήχησης. Δηλώνουν ότι τα μέλη της Εκκλησίας δεν έχουν κατηχηθεί σωστά και δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο της Ορθόδοξου ζωής, του Ορθόδοξου τρόπου ζωής, αλλά και της Ορθόδοξης θεολογίας. Πρώτον. Δεύτερον, είναι επίσης προβληματικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική επιστήμη, την βιολογία, τις επιστήμες υγείας του ανθρώπου, να αποφαίνονται για τέτοια θέματα χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα την πίστη. Ο πιστός είναι μέλος μιας εκκλησιαστικής κοινότητας και οφείλει να μένει σε θέματα όπως το θέμα της μάσκας ή του εμβολίου στη γνώση που του παρέχει ο ιατρικός κόσμος. Υπάρχει ένας ιατρικός κόσμος και ένας ιατρικός πολιτισμός ο οποίος έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν με ασφάλεια την κοινωνία
στην απομάκρυσή τους από τις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να επεμβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε τα πράγματα. Αυτό που είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ότι σήμερα δεν διώκεται, το πρόβλημα δεν είναι η πίστη, αλλά η πιστή. Αυτό το οποίο βάλεται από την πανδημία, αυτό το οποίο έχει προσβληθεί από την πανδημία, είναι τα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας, εντός της οποίας ανήκουν και τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας. Άρα λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε για μία ακόμη φορά, δεν πρόκειται για θεολογικό θέμα και θα πρέπει να είμαστε όλοι αλληλέγγυοι στην προσπάθεια γιατρών και επιστημόνων. Και ας κομίσω εδώ την θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας, λέγοντας ότι η επιστήμη, στην προκειμένη περίπτωση η ιατρική επιστήμη, αλλά και όλες οι επιστήμες, είναι η συνέχεια του δημιουργικού έργου του Θεού στον κόσμο. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το λογικό, προκειμένου μέσα από την λογική διαδικασία, την αξιοποίηση του λόγου, να γίνεται και αυτός δημιουργός κατ' εικόνα και καθομοίωση του δημιουργού Θεού. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Άρα η επιστήμη δεν βρίσκεται απέναντι στην Εκκλησία, αλλά είναι ένα όπλο, μια δυνατότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, προκειμένου να κάνει καλύτερες τις συνθήκες της ζωής εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Εν τούτης όμως, εκτός από τους γέροντες όπως ονομάσατε, υπήρξαν και ιεράρχες και δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, οι οποίοι δεν αποδέχονται την ύπαρξη του Υιού. Δεν εξηγώ διαφορετικά ότι μέχρι την έσχατη στιγμή δεν προσέφευγαν στην ιατρική, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην εντατική σήμερα. Ναι, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Αυτό θα πρέπει να το πούμε στον χώρο της ιεραρχίας. Υπάρχουν όντως κάποιοι ιεράρχες σε μεγάλη ηλικία, κατά κανόνα λίγοι, ελάχιστοι, μετρημένοι ίσως στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ναι, όμως έχουν, συγχωρέστε με που σας διακόπτω, έχουν ευθύνη όμως αυτοί απέναντι στους πιστούς που συμπαρασέρουν. Βεβαιότατα έχουν ευθύνη. Βεβαιότατα έχει ευθύνη και η ίδια η Εκκλησία ως σώμα στα πλαίσια της λειτουργίας της συνοδικής της συνείδησης. Γι' αυτό και νομίζω ότι έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις και έχει κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Επίσης έχουν λειτουργήσει τα όργανα της Εκκλησίας στα πλαίσια του κανονικού της δικαίου, του εκκλησιαστικού δικαίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Η αλήθεια όμως είναι ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι τεράστια, διότι ακόμη και μισή φωνή να υπάρχει μπορεί να οδηγήσει ανθρώπους σε λαθεμένες επιλογές για τις οποίες οι ίδιοι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι. Είναι υπεύθυνοι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να απομονώσουμε τις φωνές, είτε πρόκειται για ιεραρχών, είτε πρόκειται για φωνές θεολόγων, ακαδημαϊκών, δευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, είτε για απλά μέλη της Εκκλησίας, ιερείς, διακόνους, αλλά και λαϊκούς, οι οποίοι στέκονται απέναντι στην Εκκλησία και στις αποφάσεις της, λησμονώντας πως η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια συνοδική Εκκλησία και η αλήθεια της αποκαλύπτεται με τον τρόπο της συνοδικής, αν θέλετε, πράξης, αλλά και απέναντι στην εικόνα την οποία διαμορφώνει για το σύνολο της κοινότητας των ανθρώπων η ιατρική επιστήμη, αλλά και η βούληση και οι επιλογές οι πολιτιακές. Θα σας θέσω τρεις περιπτώσεις και θέλω να επιλέξετε κατά την άποψή σας την ορθότερη. Υπάρχει ιερέας ο οποίος λέει δεν θα κάνετε το εμβόλιο, υπάρχει ιερέας που λέει κάντε το εμβόλιο και υπάρχει και ιερέας που λέει αυτό έχει να κάνει με το αυτεξούσιο και την ελευθερία επιλογής. Ποιος συμβουλεύει καλύτερα από όλους? Κοιτάξτε, νομίζω ο ιερέας ούτε μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του εμβολίου, ούτε μπορεί να επιβάλλει και να ζητήσει την χρήση του εμβολίου. Και το λέω αυτό διότι, το είπαμε μόλις προηγουμένως, ότι υπεύθυνοι γι' αυτό είναι οι γιατροί. Ο καθένας μας έχει το γιατρό του. Έχει τους προσωπικούς γιατρούς. Άρα η σωστότερη άποψη είναι μία τέταρτη που λέει συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Ακριβώς. Αν δεν την ταυτίζετε με τρίτη, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι αυτό που έχουμε να πούμε στους ανθρώπους είναι συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Όμως, επειδή έχουμε μια κοινή λογική και κινούμαστε σε έναν χώρο πλέον όπου όλοι μας γνωρίζουμε, η πανδημία καλά κρατεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, νομίζω ότι η στοιχειώδη σκέψη, νυφαλιότητα και ηρεμία θα έλεγε ότι αν δεν υπάρχουν ιατρικά προβλήματα, θα πρέπει να ιδιαίτερα ιατρικά προβλήματα, θα πρέπει όλοι να κάνουμε το εμβόλιο μας. Δηλαδή, εγώ το λέω με πολύ μεγάλη ευθύνη ότι ναι, πρέπει να εμβολιαστούμε. Είναι το μόνο μέτρο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Συνθεώ θα έρθουν και τα φάρμακα απέναντι στην πανδημία. Δεν το λέγω όμως γιατρός, το λέγω ως άνθρωπος ο οποίος συνομιλώ με γιατρούς και επειδή είμαι μέλος και της ακαδημαϊκής κοινότητας ενός μεγάλου ιδρύματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μπορώ να μεταφέρω και την εικόνα και τις απόψεις
των γιατρών του Ιδρύματος. Έχουμε, όπως ξέρετε, ένα τμήμα ιατρικής, το οποίο αποτελείται από 350 περίπου γιατρούς. Δεν έχω ακούσει έναν γιατρό αυτής της ακαδημαϊκής κοινότητας, αυτής της ομάδας των ανθρώπων, να αρνείται το εμβόλιο ή να λέγει στους ασθενείς του ότι δεν πρέπει, στους ανθρώπους με τους οποίους διαλέγεται, ότι δεν πρέπει να γίνει χρήση του εμβολίου. Αν υπάρχουν μια-δυο εξαιρέσεις ανθρώπων που έχουν μια διαφορετική άποψη, δεν είναι για το εμβόλιο, είναι για την λειτουργία της πολιτείας και την λήψη συγκεκριμένων μέτρων απέναντι στο πρόβλημα της πανδημίας. Άρα λοιπόν, η Εκκλησία αυτό που πρέπει να πει είναι ξεκάθαρα ότι το θέμα δεν είναι θεολογικό, τελεία και παύλα. Ή αν θέλουμε να το πούμε αλλιώς, να αντιστρέψουμε το επιχείρημα του δεν είναι θεολογικό, να πούμε θεολογικό το θέμα όταν κανείς αρνείται το μυστήριο της αγάπης. Που σημαίνει ότι δεν κάνω του κεφαλιού μου, ακούω τους ειδικούς και προσπαθώ να στηρίξω τους συνανθρώπους μου με βάση την άποψη των ειδικών. Άρα η αγάπη, θα έλεγα, ότι επιβάλλει να πούμε στους ανθρώπους ότι πρέπει να στραφούν στους ιατρούς και να ακολουθήσουν τη δικιά τους άποψη. Να κάνω και μερικές ερωτήσεις του τύπου ότι μήπως τελικά κατηγορούμε τους προτεστάντες για προτεσταντισμό και εμείς ήδη έχουμε κάνει κάθε ενορία και δική της λογική και συμπεριφορά απέναντι στην Εκκλησία και κάθε Μητροπολίτης μια δική του εξήγηση, αδιαφορώντας ή αν θέλετε μην τηρώντας τις συνοδικές αποφάσεις. Βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο για αυτό που λέτε. Πολλές φορές το λέμε εμείς θεολόγοι, το λέει και ο μακαριστός ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμα, ότι εμείς δεν έχουμε τον πρώτο με την έννοια του πρωτίου της εξουσίας στην Ανατολή. Έχουμε το συνοδικό σύστημα, αλλά πολλές φορές έχουμε τόσες πάπες όσοι είναι και οι ιεράρχες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή έχουμε το συνοδικό σύστημα, αλλά έχουμε ένα συνοδικό σύστημα à la carte. Όποτε μας βολεύει το χρησιμοποιούμε, όποτε δεν μας βολεύει δεν το χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό και το τόνισα πριν ότι το κριτήριο της αλήθειας στην Εκκλησία δεν είναι ούτε ο επίσκοπος, ούτε ο θεολόγος, ούτε ο ασκητής, ούτε ο μοναχός, ούτε ο λαϊκός, αλλά η Εκκλησία εν συνόδο. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να λογαριάζουμε τον εαυτό μας ως μέλος ή μέλη της Εκκλησίας, θα πρέπει να ακούμε τη συνοδική φωνή της Εκκλησίας. Και η συνοδική φωνή της Εκκλησίας νομίζω ότι έχει εκφραστεί με σαφήνεια και ακρίβεια πλέον. Και μάλιστα δίνοντας αγώνας απέναντι στον υπερσυντηρητισμό και το φωτοβαντέλη. Ναι, μπορεί να λέει η σύνοδος υποχρεωτική μάσκα και ιερέας να μην την επιβάλλει. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Και επικίνδυνο. Να πάω στην αντίπερα όχθη. Η άποψη Μητροπολίτη, και τον κατονομάζω, τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων στην Ήπειρο, να κλείνει τηλεφωνικά ραντεβού για την ημέρα των Χριστουγέννων, πώς τη σχολιάζετε? Είναι ίσως υπερβάλλον ζήλος από την άλλη πλευρά? Κοιτάξτε, είναι η αγωνία προκειμένου να μπορέσει να ελέγξει τα πράγματα. Και όταν λέω ελέγχος, μην πάει το μυαλό σας σε αστυνομικούς ελέγχους ή κάτι άλλο. Είναι επειδή ακριβώς προφανώς ίσως οι ιεράρχες γνωρίζουν ότι υπάρχουν προβλήματα στην Εκκλησία του και φωνές οι οποίες στέκονται απέναντι στη συνοδική πράξη και απόφαση, αυτό που λέγαμε πριν, ίσως προσπαθεί να δημιουργήσει τα λιγότερα προβλήματα, δυνατά προβλήματα. Διότι ξέρετε ότι στον χώρο της Εκκλησίας η παρουσία των πιστών έχει σχέση με τα τετραγωνικά των Εκκλησιών, είναι αναλογική. Άρα λοιπόν, αν πάνε όλοι στην Εκκλησία, οι περισσότεροι θα μείνουν εκτός, όπως γνωρίζετε. Άρα λοιπόν, είναι μια προσπάθεια να μπει μια τάξη και να μην ταλαιπωρηθούν άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε και θα μπορέσουν να πούν στην Εκκλησία και θα δημιουργηθούν και προβλήματα, αν θέλετε, γιατί αυτοί που μπήκαν μπήκαν και γιατί αυτοί που δεν μπήκαν δεν μπήκαν. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη δυνατή. Δεν θέλω να. Υπάρχει και η επιλογή των δύο. Ακριβώς. Αλλά είναι μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση για να μην ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι. Αυτό είναι. Το είχα πει και στην αρχή της πανδημίας, πριν από 1-1,5 χρόνο, ότι ξέρετε, η ασκητική της αγάπης επιβάλλει ότι αυτή την περίοδο ίσως θα ήταν καλό, αν δεν μπορούμε να πάμε όλοι στην Εκκλησία, να πάνε αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και κάποιοι άλλοι που έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε να αντέξουμε λίγο περισσότερο μακριά από τη λειτουργική μας πράξη, να δώσουμε χώρο στους αδερφούς μας οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ή έχουν μια μεγαλύτερη επιθυμία να βρεθούν εκεί. Ναι, η ασκητική λοιπόν κάνουμε επιβάλλει και την απουσία. Μπορούμε να κάνουμε εκκλησία το σπίτι μας, αλλά η εκκλησία δεν είναι και η κοινωνία με τον αδερφό. Άρα πώς θα κάνουμε κοινωνία με τον αδερφό όταν είμαστε στο σπίτι μας? Κοιτάξτε, είμαστε σε περίοδο έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό δεν είναι η επιλογή της εκκλησίας. Λέγει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας ότι όταν κινδυνεύει το καράβι, ο καπετάνιος έχει την υποχρέωση να πετάξει τα μη αναγκαία προκειμένου να σωθεί το καράβι. Αυτή λοιπόν τη στιγμή που κινδυνεύει το καράβι και είμαστε σε μια περίοδο οικονομίας, όπως λέμε στην εκκλησία,
η ακρίβεια πηγαίνει στο περιθώριο και τα πάντα λειτουργούν υπέρ του ανθρώπου. Άλλωστε ο λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, σαρκώθηκε και αποκαλύφθηκε ως Χριστός προκειμένου ακριβώς να σώσει τον άνθρωπο. Δεν ήρθε για να σώσει κάτι απρόσωπο, αλλά για να σώσει τον άνθρωπο. Στο κέντρο λοιπόν της Ορθόδοξης Σωτηριολογίας και Εκκλησιολογίας βρίσκεται ο άνθρωπος και υπέρ αυτού γίνεται ο αγώνας. Είδε ο άνθρωπος, είδε ο Θεός. Ο άνθρωπος αποκαλύπτει τον Θεό του. Άρα ο άνθρωπος της αγάπης αποκαλύπτει και τον Θεό της αγάπης. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πλήρους του εαυτού του και αγνοεί τους πάντες και τα πάντα προκειμένου ο ίδιος να κομίσει τις δικές του απόψεις στο κέντρο της Εκκλησίας, καταλαβαίνετε ότι δεν αποκαλύπτει τον ίδιο τον Θεό. Ο άνθρωπος που, για να πιαστώ από αυτό, που προστατεύει το θείο δώρο, το σώμα του, ή ο άνθρωπος που αδιαφορεί για τη σάρκα και βιάζεται να πάει στο δημιουργό του? Όχι, όχι. Η Εκκλησία τιμά το σώμα, τιμά την ύλη, τιμά και την ψυχή. Ποτέ η Εκκλησία δεν στάθηκε απέναντι στην ύλη. Μην ξεχνάτε ότι τον Απόστολο Παύλο τον πετάξανε από τον Άριο Πάγο διότι μίλησε για την ανάσταση των σωμάτων. Αλλά δυστυχώς και στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ έγινε μεγάλη μάχη για το σώμα, εμείς ξεχνούμε το σώμα και νομίζουμε ότι ζούμε σε μια σέκτα μονοφυσιτική η οποία υπερτονίζει το πνεύμα και εγκαταλείπει το σώμα. Πρέπει να τιμούμε, είναι ναός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, του ενοικίσαντος εν ημίν Αγίου Πνεύματος το σώμα. Όποιος δεν τιμά το σώμα, στρέφεται απέναντι στην απλότητα του ευαγγελικού τρόπου και λόγου. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς θα μιλούσα ώρα μαζί σας, αλλά είναι χρόνος δελτίου και δεν έχω άλλο χρόνο. Θα χαρώ να τα πούμε για από κοντά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.